Ήταν ιδιαίτερη. Ήταν αμφιθυμική. Ναι. Αλλά τελικά, εγώ καταλήγω, είναι κάποια απόφαση, οπότε δεν καταλήγω, αποφασίζω ότι ήταν καλή χρονιά. Όπως καταλαβαίνεις, το αμφιθυμική πρέπει να μας το εξηγήσεις. Ναι, εντάξει, εννοώ ότι... θέλει ανάλυση. Είχε τις δυσκολίες της όλα εκείνα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά ζητήματα, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι στην Ελλάδα, με τις αναβολές, με λίγο με τα δικαστήρια, με το MasterChef. Αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Μα καθόλου. Έχεις από τη μια, δηλαδή, έχεις χαρμολύπη. Η χαρά της επιτυχίας, η λύπη γιατί δεν πληρώνεσαι. Αυτό είναι. Και δεν πληρώθηκε και κανένας. Πες ότι εγώ είμαι στο MAD, γίνεται κάτι καλύτερο. Η τεχνική... Εντάξει, αυτό είναι στενάχωρο. Κακή εμπειρία, στην άλλη καλή επαγγελματικά, αν θέλεις. Ναι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Mm-hmm. Είχα ξαναδεί εγώ αυτό το στούντιο, αυτή την παραγωγή και να βρίσκομαι εκεί, φοβερή εμπειρία σε πρόγραμμα που ήταν και γραμμένο, όχι live, που δεν έχω εμπειρία εγώ στο γραμμένο. Απέκτησα όμως τώρα λίγο περισσότερες, τα κείμενα στο ρόλο διαφορετικός. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν μπορώ να το δω απεσιόδοξα, δυστυχώς. Μπορεί να σχολιαστεί και να μου πούνε, πας καλά. Δηλαδή, ξέρεις, σε νοιάζει απλά να είσαι στην τηλεόραση και να μου πληρώνεσαι. Όχι καθόλου, πιστέψτε με. Αλλά δεν μπορώ να μην εστιάζω στο θετικό. Αλλιώς βαλτώνεις και δουλειάζεις και δεν είναι ωραίο. Και πτυχίο ψυχολογίας, άλλωστε. Ναι, κάπου θα ήταν χρήσιμο. Ναι, ο ψυχολόγος μαθαίνει να εστιάζει στο θετικό. Ναι, στο παραγωγικό δεσμό. Αλλιώς το κάνεις στη ζωή σου, λοιπόν. Ναι, αυτό κάνω στη ζωή μου. Αυτό. Αυτό. Διακοπές που